Φίλοι και φίλες, γεια σας. Εδώ από το γήπεδο των Νέων Επιβατών θα σας μεταδώσουμε το παιχνίδι μεταξύ του ΠΑΟΝΕ και της ομάδος του Ολυμπιακού Κιμήνων. Κρατήθηκε ένας λεπτός υγιή εδώ στους νέους επιβάτες για τον Γκουρκόζη Γιάννη, παλιός παράγοντας του ΠΑΟΝΕ. Ο αγώνας, όπως είπαμε, ΠΑΟΝΕ Ολυμπιακός Κιμήνων, ένας αγώνας που είναι μια ευγενική χορηγία Κρεταγορά Θερμαϊκού με δύο καταστήματα Ανθέων 18 στην Περαιά, στην Θεσσαλονίκη, 2-32-0-27-43 στην Περαιά, και το άλλο στην Θεσσαλονίκη, Πολυβίου 38 και Λυκούδη στην Κρίνη, με τηλέφωνο 444-908 Κρεταγορά Θερμαϊκού, που προσφέρει σήμερα τον αγώνα. Έγινε το λάθος, πολυκράτηση, να το πάω, ναι. Χάνει την μπάλα αυτό στο κέντρο. Και τώρα κατά μέτωπο επίθεση με τον Σταυρόπουλο για τον Ολυμπιακό Κιμήνων, η παλιά που έγινε εκεί στην περιοχή. Παίζεται λέει ο διαιτητής, δεν υπάρχει τίποτα και η μπάλα out, διαμαρτύρονται των Κιμήνων οι παίκτες. Απνέρουμε για και που είναι ο Κυριακής, θα γίνει σέντρα μέσα στην περιοχή και εντελώς μόνος του εκεί ήταν ο Νικολαίδης, δεν μπόρεσε. Για να δούμε τώρα, Λίμνιος παίρνει φορά, μόνοι πολλοί παίκτες και τον γκολ. Τον γκολ από τον Αλμπάντη και 1-0, ο Ναλμπάντης αφύλακτος, ευνηδιάστηκε η άμυνα του Ολυμπιακού Κιμήνων και ο Πόπης, και μόνος του Ναλμπάντης, αφού η μπάλα βρήκε και το δοκάρι, θα κάνει το 1-0 με τον Ναλμπάντη. Πάμε, για να δούμε τώρα, Αντωνιάδης, περνάει Αντωνιάδης, έξυπνα πέρασε, δύο παίκτες μπαίνει μέσα στην περιοχή, Αντωνιάδης θα κάνει την παράλληλη σέντρα και η μπάλα θα φύγει out. Πολύ καλή κούρσα από τον Αντωνιάδη, το σλάμα αυτό, τον νεαρό Αντωνιάδη, πέρασε 2-3 παίκτες, αλλά δεν είχε καλό τελείωμα. Καραμανίδης, πολύ ωραίο το 1-2. Για να δούμε τώρα, μπαίνει μέσα στην περιοχή, εκεί είναι Αντωνιάδης και το σπρώξουμε και πέναλτι. Πέναλτι για την ομάδα του ΠΑΟΝΕ, αυτή τη φάση με τον Αντωνιάδη. Αμέσως ο κύριος Μαστακάς θα καταλογίσει πέναλτι στη φάση. Ο Λιμνιός απέναντι στον Πόπη, Λιμνιός σε 2-0. 2-0 για τον ΠΑΟΝΕ. Στο μισάωρο του αγώνα, 2-0 με το πέναλτι αυτό του Λίμνιου. Ωραία για τον Τσίμα. Τσίμας, έξυπνη παλιά για τον Νικολαίδη. Πλασάρει ο Νικολαίδης, η μπάλα δεν έχει βγει. Γίνεται μπέρδεμα και τώρα θα την κλέψει ο τερματοφύλακας ο Καζουλίδης, ακριβώς από τα πόδια, μέσα από τα πόδια του Νικολαίδη. Κυριακίδης κάνει και τη σέντρα. Τσίμα στο καλό του πόδι το αριστερό και η μπάλα βρει το δοκάρι. Φοβερό σου το αριστερό από τον Τσίμα που έχει καλά πόδια. Θα βρει το δοκάρι. Πρώτη καλή φάση. Καζουλίδης βγαίνει, μπλοκάρει την μπάλα. Για να τώρα. Θα γίνει το σουτ και το γκολ. Το σουτ από τον Νικολαίδη και θα μειώσει σε 2-1. Ξαφνικό σουτ. Νόμιζαν για φάουλ κάποιοι. Σταμάτησαν ο Νικολάηδης όμως κανονικά, όπως λέει ο διαιτητής. Θα κάνει το 2-0, το 2-1. Ένας αγώνας μεταξύ του ΠΑΟΝΕ και της ομάδας των Κιμήνων, του Ολυμπιακού Κιμήνων, 2-1. Ένας αγώνας που είναι μια ευγενική χορηγία Κρεταγορά Θερμαϊκού με δύο καταστήματα στην Θεσσαλονίκη και στην Περαία. Στην Περαία, στην Οδό Ανθέων 18 Περαία με τηλέφωνο 2-32-0-27-43 και στην Θεσσαλονίκη Πολυβίου 38 και Λυκούδη στην Κρίνη, στην Θεσσαλονίκη με τηλέφωνο 44-49-08 στην Κρίνη Κρεταγορά Θερμαϊκού. Πέρασε τώρα Τσίμας. Βγάζει μόνο εκεί τον Μπάλιο και μοναδική ευκαιρία να κάνει γκολ και από πολύ μακριά το σούτ και ο γκολ. Σούτ και ο γκολ από τον Παρούση αριστερό στην φάση, την ίδια φάση σχεδόν. Ο Παρούσης θα πάρει το rebound στο τέτα τέτα αυτό που βγήκε εκεί ο Μπάλιος και θα κάνει ο Παρούσης το 2-2, θα εσωφαρίσει. Ο ίδιος ο διαιτητής βλέπετε. Μια φοβερή φάση εδώ βλέπετε, ο ίδιος ο διαιτητής μεταφέρει τον παίκτη. Μπράβο στον κύριο Μάστακα. Ο ίδιος μας θα πήγε και έκανε και πιο μπροστά το πόδι να φτιάξει το πόδι του παίκτη. Και ο Μάστακας τα κάνει όλα.
Περίμενε λίγο. Για να δούμε τώρα. Μπήκε μέσα ο Μαραντίδης. Το σουτ που θα κάνει ο Μαραντίδης και θα φύγει δίπλα από το κάτω δοκάρι. Πρώτη καλή φάση με τον Μαραντίδη που μπήκε μέσα πριν από λίγο. Σταυρόπουλος. Για να δούμε τώρα. Αρμέν και μοναδική ευκαιρία. Ο Καζουλίδης τελευταία στιγμή θα πιάσει την μπάλα. Ο Αρμέν βγήκε τέτα τέτ. Παραλίγο να γίνει το γκολ. 40. Γιουλδούρης και το γκολ. Γιουλδούρης και θα κάνει το 3-2 με 6 πανηγυρισμούς. Πετάχει εκεί στην άμυνα των Κιμήνων και θα πλασάρει ιδανικά μέσα σε 6 πανηγυρισμούς και για τον ίδιο και από την κερκίδα. Βλέπετε τι γίνεται. Και ο Γιουλδούρης 5 λεπτά πριν το τέλος, το 85, θα χτυπήσει, θα κάνει το 3-2, παίρνει και τη σημαία. Είναι μεγάλο. Κεφαλιά. Νέα κεφαλιά και η μπάλα θα καταλήξει out και λήξει τώρα το αγώνα. Μεγάλη νίκη για την ομάδα του ΠΑΟΝΕ, 3-2 τελικό αποτέλεσμα. Με νύχια και με δόντια το κράτησε η ομάδα του ΠΑΟΝΕ, αυτό σημαντικό τρίποντο για τη συνέχεια. Αυτά λοιπόν από εμάς, να είστε καλά, καλό βράδυ.